Διοργανώνουμε για πρώτη φορά ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ και ελπίζουμε ότι θα πετύχει για να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Το ίδιο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ θα διοργανώσουμε την άλλη εβδομάδα και στην Αντίνα στη στέλη μας. Ο σκοπός είναι να τα έσοδα, ένα μέρος των εσόδων να διατεθεί για εξοραϊσμό, για εξοραϊστικά έργα στα χωριά μας. Ένα μεγάλο εξοραϊστικό έργο που κάναμε τελευταία τελείωσε αρχαίου καλοκαιριού είναι η αναστήλωση της παραδοσιακής κρίνης του Αγίου Νικολάου στις Τραγουδιές. Ένα έργο πνοής, ένα έργο που προβάλλευε ο Σύλλογος να το υλοποιήσει 40 χρόνια περίπου και το καταφέραμε. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες τώρα που από αισθητικής πλευράς δηλαδή, τις οποίες θα τις υλοποιήσουμε άμεσα. Και θα είναι πανέντιμη η βρύση μας να την θαυμάσουμε όλοι. Ένα άλλο έργο που θα ξεκινήσουμε είναι να διασώσουμε το σχολείο των Λαμπύρων, το οποίο θα καταρρεύσει. Αν δεν φτιαχτούν τα παράθυρα και η πόρτα, θα καταρρεύσει. Αυτό είναι μνημείο. Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές από το 1926 επί Αθηναίου χτίστηκε και πρέπει οπωσδήποτε να διασωθεί. Προσπαθήσαμε να κοινοποιήσουμε τη δράση μας σε όλο το νησί και παίρνουν μέρος εκθέτες και από το Γαύριο, το Καπροβάτου, από τα χωριά μας, από το βαγόνι, ναι, από όλο το νησί. Εκθέτουν και τοπικά προϊόντα και χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινήσαμε καλά και πιστεύω ότι θα έχουμε την ανάπτυξη επιτυχία.